στον κύριο Βασίλη Σπανάκη που είναι κοντά μας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Νότιος καλή τομέας. Σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και πραγματικά να πούμε για άλλη μια φορά τα συλληπιτήριά μας, γιατί σε αυτό το τρένο δεν ήταν τα παιδιά κάποιων οικογενειών, ήταν τα παιδιά τα δικά μας. Και αυτή η εθνική τραγωδία έστειλε πολλαπλά μηνύματα να μην ξανασυμβεί και η απόδοση ευθυνών θα γίνει άμεσα. Μακάρι να γίνει έτσι όπως το λέτε, κύριε Σπανάκη. Δίπλα του ακριβώς ο κύριος Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όσο καλές μπορεί να είναι αυτές τις μέρες, βέβαια. Γιατί είναι τόσο βαρύ το κλίμα και λογικά είναι τόσο βαρύ το κλίμα που δεν ξέρουμε πια τι να πούμε, τι να σκεφτούμε και πόσο νυφάλιοι μπορούμε να είμαστε αυτές τις μέρες. Θα το προσπαθήσουμε, βέβαια, γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και δίπλα του η κυρία Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Πασόκ Κινάλ. Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Είναι δύσκολες οι ώρες. Έτσι κι αλλιώς. Έχουν περάσει 6 μέρες, αλλά βλέπετε ότι αντί να μαζεύεται η οργή του κόσμου και η οδύνη και το σοκ, υπάρχει μια εκτεταμένη σε όλη την Ελλάδα διάθεση των ανθρώπων και να αντιδράσουν και να συμμετέχουν σε αυτό το πόνο των συγγενών και των ανθρώπων που χάθηκαν. Αλλά εγώ θα μείνω, αν μου επιτρέπετε, σε αυτή τη δήλωση που έκανε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι μετά από το ολοκαύτωμα των Εβραίων, που τότε χάθηκαν πάρα πολλοί Εβραίοι φοιτητές, είναι η πρώτη φορά που το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει χάσει τόσους πολλούς φοιτητές. Μπορεί να ρωτήσω τον κύριο Σπανάκη μια ερώτηση. Κύριε Σπανάκη, εγώ κρατώ τη συγγνώμη τη χθεσινή του Πρωθυπουργού και μακριά από μένα και χαρακτηρισμοί και σχόλια που δεν συνάδουν νομίζω και με το κλίμα αλλά και γενικότερα στην πολιτική ζωή του τόπου και να διχάσουμε τον κόσμο. Όμως, λέτε ότι θα αποδοθούν γρήγορα ευθύνες. Έπρεπε να χάσουμε τόσα νέα παιδιά, και συγγνώμη για το συναισθηματικό, για να πούμε ότι ήρθε η ώρα να δούμε τι πήγε λάθος. Δεν έπρεπε από πριν η κυβέρνηση, γιατί είστε κυβέρνηση, να δει τι έχει γίνει λάθος και να μην έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε τώρα να θρηνούμε, όπως είπατε, τα δικά μας παιδιά, τι είναι δικά μας. Θα συμφωνήσω μαζί σας και το είπατε και πολύ ορθά. Δεν έχει πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση. Και αυτό ξεπλένεται με την παρέτηση μόνο του κυρίου Καραμαλή. Γιατί σε υπουργείο μένουν όλοι οι άλλοι? Γιατί δεν έπρεπε να φύγει ο υφυπουργός, να φύγει ο άλλος υφυπουργός, να φύγει ο Γενικός Γραμματέας? Ρωτώ. Κύριε Κάτσου, σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας και Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται στη Λάρισα και θα πάει και στη Θεσσαλονίκη. Θα δει όλες τις υποδομές και την Τετάρτη θα έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ταυτόχρονα και παράλληλα έχουμε σε εξέλιξη δύο σημαντικές έρευνες. Η πρώτη έρευνα είναι η δικαστική έρευνα που έχει πάρει ήδη το δρόμο της και η δεύτερη έρευνα είναι της Ειδικής Επιτροπής, όπου σε αυτήν την επιτροπή θα κληθούν πρόσωπα και τεχνικό προσωπικό και εμπειρογνώμονες και όποιο άλλο πρόσωπο, σημειώστε το αυτό, όποιο άλλο πρόσωπο για να μπορέσουμε να πέσει φως σε αυτή την ιστορία. Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτήν τη διαδικασία, δεν θα ήθελα να μπω σε μια... επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που βλέπουμε τη μία κηδεία πίσω από την άλλη και όλη η Ελλάδα πραγματικά κλαίει, δεν νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε σε αυτή την κουβέντα. Θα έχουμε το χρόνο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι ευθύνες είναι και διαχρονικές, οι ευθύνες είναι μέσα σε συστήματα της γραφειοκρατίας, των δυσλειτουργιών, αλλά για όλα αυτά θα έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε. Πολιτικές, υπουργικές είναι οι ευθύνες, κύριε Σπανάκη. Οι ευθύνες, άλλωστε η συγγνώμη του Πρωθυπουργού, όπου δεν θυμάμαι στο παρελθόν Πρωθυπουργός να έχει ζητήσει συγγνώμη στο όνομα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτό νομίζω γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και από τον σημερινό Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Έχει μία λογική. Η λογική είναι ότι δεν πρέπει να ξαναδούμε αυτό το ποτέ ξανά να είναι μια πραγματικότητα και να έρθει να συνοδευτεί με συγκεκριμένες δεσμεύσεις της πολιτείας απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό θα γίνει πώς? Με τη διερεύνηση και να δούμε τα βαθύτερα αίτια. Δεύτερον, με το να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις και ενέργειες ώστε να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο και να μην ξανασυμβούν αυτά τα γεγονότα. Άρα λοιπόν, όσο είμαστε σε αυτή τη διαδικασία,
Δεν το συζητάμε. Ευθύνες υπάρχουν και είναι πολύ μεγάλες. Μου θυμίζει εμένα όλη αυτή τη συζήτηση. Μου θυμίζει το Σάμινα. Μου θυμίζει το Σάμινα και ακούω αυτά τα οποία μας περιγράφετε σωστά, κατά τη γνώμη μου. Εγώ δεν θα ήθελα να πω. Αυτό είναι. Δεν θα ήθελα να πω. Αλλά λέγαμε ακριβώς τα ίδια. Πρέπει πάντα. Δεν θα ήθελα να πω σε λεπτομέρειες. Να στολίζονται οι εκκλησίες και μετά να έρχονται οι επιτροπές να ψάχνουν. Αυτό είναι, κύριε Σπανάκη, λίγο. Η ορχή του κόσμου είναι πάνω σε αυτό. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Εγώ εκτιμώ τον τρόπο σας. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, να σας πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία δεν ακούει τίποτα άλλο παρά μόνο. Αυτό το πένθος, το οποίο δεν είναι τρίμερο, είναι μπορεί να είναι το εθνικό πένθος τρίμερο, το πένθος μας θα είναι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτό δεν ξεπλένει τις ευθύνες της κυβέρνησης, βέβαια. Έχει περάσει μια εβδομάδα και βλέπετε ότι είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης. Όμως, πριν κάνετε την ερώτηση, να πω και κάτι που έχει μεγάλη σημασία. Μέσα από αυτή την εθνική τραγωδία, γιατί μιλάμε για εθνική τραγωδία, βγήκε και ένα μήνυμα μιας άλλης Ελλάδος, την οποία αισθανόμαστε πολύ περήφανοι. Των διασωστών, των γιατρών, των επιβατών, των νέων επιβατών που κάθισαν με κίνδυνο τη ζωή τους να σώσουν τους συνεπιβάτες τους. Σύμφωνα, αλλά θα προτιμούσαμε να ήταν κάτι τέτοιο. Αυτή λοιπόν την Ελλάδα. Τη θέλουμε αυτή την Ελλάδα, αλλά όχι σε τέτοιο γεγονό. Δυστυχώς μια εθνική τραγωδία ήρθε όμως και την ανέδειξε. Ήρθε και την ανέδειξε που εμείς ως νέοι πολιτικοί, γιατί και εγώ και ο κ. Χατζηγιαννάκης και η κυρία Κεφαλίδου είμαστε νέοι πολιτικοί. Είμαστε πολύ, έτσι, ας το πούμε, ότι αισιόδοξοι. Άλιστα. Ότι η χώρα μας έχει ένα μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο μπορούμε να βασίζουμε σε αυτά όλοι. Αν δεν φτιάχνουν αυτά, κανένα μέλλον δεν έχει. Κύριε Χατζηγιαννάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή τώρα, δυστυχώς, στην τραγωδία υπάρχει η τάση να γίνεται αντιπολίτευση και πολιτική αντιπαράθεση. Λέω αντιπολίτευση συγκεκριμένα από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Δημοκρατία. Γενικά μια πολιτική αντιπαράθεση, το οποίο είναι, βάση περιπτώσει, είναι στα όρια της ύβρεως. Για να βγάλουμε μια άκρη, δεν θα είναι σωστό να βγουν τα κόμματα και να πούνε επί κυβερνήσεως του καθενός τι έγινε και μέχρι ποιου σημείου πήγε η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση του σιδηροδρόμου. Δηλαδή να ξέρουμε ποιος έκανε τι. Και να τα πάω και να κλείσω. Δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή η μετάθεση, φταίνει η Δημοκρατία. Ωραία, να βγει η Δημοκρατία να πει επί Σαμαρά έγινε τόσο τοις εκατό. Επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε τόσο τοις εκατό. Επί Μητσοτάκη έγινε τόσο τοις εκατό. Συμφωνείτε σε αυτό? Δηλαδή να πείτε τι έκανε. Και να το πάω και ένα κλικ παρακάτω αυτό που λέει ο Λάμπρος. Να ξέρουμε τι γίνεται. Σε ποιους πουλήσατε τον ΟΣΕ? Κοιτάξτε. Αυτοί εδώ οι τύποι πήραν 45 εκατομμύρια ευρώ μια εταιρεία η οποία είχε 40 εκατομμύρια ταμείο. Πήραν 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επιδοτήσεις. Δεσμεύτηκαν να κάνουν 700 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις. Τις δούμε άμα τις έχουν κάνει, εν πάση περιπτώσει. Και έβαλαν τα τρένα τους να λειτουργούν σε ένα δίκτυο το οποίο το κράτος, προκειμένου να μην γκρινιάζουν, τους άφησε να το χρησιμοποιούν υπό τους όρους τους. Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι, τους έχετε δει? Έχουμε να τους δούμε από την ημέρα της υπογραφής της συμφωνίας. Ακούστε, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο κύριος Τσίπρας με τον τότε Ιταλό Πρωθυπουργό. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν, προφανώς, μέσα στην αναζήτηση αυτή που πρέπει να γίνει, πρέπει να χυθεί άπλετο φως αυτή την τραγική υπόθεση, αυτή την εθνική τραγωδία. Πρέπει να χυθεί άπλετο φως και προφανώς πρέπει να γίνει αυτό που είπε ο κύριος Καλαρίτης. Πρέπει να δούμε αυτά τα 20 χρόνια, γιατί τώρα θα μπουν όλοι μέσα στο μήλο. Τι έγινε, τι δεν έκανε ο καθένας. Και να αποδοθούν αντίστοιχα οι ευθύνες. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο και νομίζω ότι πρέπει να γίνει και εμείς πρέπει να το βάλουμε στο δημόσιο διάλογο, αλλά ακόμα και οι επιτροπές, και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς ο χρόνος. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να σας πω κιόλας τι ακριβώς έγινε στην τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ, πώς προχώρησαν τα συγκεκριμένα έργα, πώς έγινε η μεταφορά του μεταφορικού. Του μεταφορικού έργου, γιατί αυτό που έχει αλλάξει, κύριε Κακούση, αυτό που πουλήθηκε στους Ιταλούς ήταν το μεταφορικό. Το τρένο. Το οποίο έχει τη συγκεκριμένη ευθύνη, όχι για το ατύχημα. Φυσικά, γιατί είναι ζήτημα υποδομών. Όχι, συγγνώμη, να με συγχωρείτε. Φυσικά και έχει την ευθύνη. Γιατί εδώ φαίνεται ότι η εταιρεία συμβιβαζόταν με τις ελλείψεις ασφάλειας στο δίκτυο, προκειμένου και η ίδια να μην αναγκάζεται να κάνει τις επενδύσεις που είχε δεσμευτεί. Ξεκάρατε 5 χρόνια. Θέλει 2% ταγκό. Ξεκάρατε 5 χρόνια να κάνω αυτό. Ακούστε. Επειδή ακριβώς οι συμβάσεις έγιναν, αλλά για να μην χάσουμε και το δάσος, αλλά θα σας απαντήσω για να μην νομίζετε ότι δεν απαντώ. Επειδή οι συμβάσεις. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς ήταν στο τρένο. Προχωρήσανε από το 2016 διαγωνισμοί και υλοποιήθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του έργου, η σύμβαση η οποία έγινε. Πράγματι όφυλαν να κάνουν 850 εκατομμύρια, όχι 700 εκατομμύρια επενδύσεις. Οι οποίες θα ενεργοποιούνταν αμέσως μόλις τελείωναν τα συστήματα ασφαλείας. Δηλαδή πότε? Πότε λοιπόν? Το Μάρτιο του 20 έλεγαν οι συμβάσεις. Και έτσι λοιπόν, όσοι δεν έκανε τα συστήματα, βολικό,
Προσέξτε, το Μάρτιο του 20. Και αυτοί δεν έκαναν τις επενδύσεις, βολικότερο. Συμφωνούμε. Και 57 οικογένειες παραλαμβάνουν φέρετα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί το απευθύνεται σε μένα. Γιατί εσείς επιλέξατε τον επενδυτή. Ο επενδυτής έγινε με βάση διαγωνιστικής διαδικασίας και υποχρεούταν να κάνει κάποιες. Ποιος το έκανε όμως. Προφανώς κανείς δεν τον έλεγξε. Η κυβέρνηση που έπρεπε να τον ελέγξει το Μάρτιο του 20. Που έπρεπε να. Γιατί δεν τον έλεξαν τις 5 χρόνια. Τι να ελέγξουν. Η κυβέρνηση έχει τις ευθύνες συγκεκριμένες. Το δικό από το 15. Είναι 8 χρόνια. Όχι, όχι, δεν είναι από το 15. Οπότε είναι. Η διαγωνιστική διαδικασία και η σύμβαση έγινε το 16. Τη Τρενοσέ, δηλαδή με την Χελένικ, πέρασε το 17 και μέχρι το 19 υλοποιούταν. Και έπρεπε να παραδοθεί το 20, αν καταλαβαίνουμε τους αριθμούς και τις χρονολογίες. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή με τους ανθρώπους ακόμα να μην έχουν θάψει τα παιδιά τους να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όχι, γι' αυτό σας είπα, εγώ νομίζω ότι να γίνει η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει, για να ξέρουμε πρέπει ποιος να γίνει κύριε Καλαρίτη, αμέσως μετά για να αποδοθούν οι ευθύνες, γιατί νομίζω ξέρουμε ποιος ήταν κυβέρνηση το 20 και γιατί μέχρι το 23 που έχουμε σήμερα δεν έχει παραδοθεί τίποτα. Όπως επίσης πρέπει να δοθούν και άλλες απαντήσεις. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις γιατί ο Πρωθυπουργός επέλεξε. Είναι 4 χρόνια Πρωθυπουργός. Είναι 4 χρόνια Πρωθυπουργός. Να σας πω ένα κομμάτι της αλήθειας αυτής της ιστορίας, στην οποία ενδεχομένως να μην είναι κανείς έτοιμος να ακούσει. Η παράδοση αυτών των έργων καθυστέρησε για τον εξής λόγο. Γιατί η καινούργια κυβέρνηση προσπάθησε να πετάξει από τα έργα τους παλιούς εργολάβους που είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν και γι' αυτό έγιναν οι καθυστερήσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγιναν οι καθυστερήσεις. Γι' αυτό έγιναν μπορεί να τις ξέρετε εσείς πολύ περισσότερο. Εγώ που ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα των δημοσίων έργων δεν το ξέρω. Μπορεί γιατί να το ξέρετε δεν περιμένουμε εσείς. Την επιτροπή. Δεν να περιμένουμε. Γιατί δεν περιμένουμε. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν τρία ζητήματα. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Έχει δίκιο σε αυτό, κύριε Σταθμό. Υπάρχουν τρία ζητήματα. Οι συμβάσεις πρέπει να έρθουν όλες στο φως. Να δούμε πώς έγιναν οι συμβάσεις. Να δούμε τι παρέδωσε και τι έπρεπε να παραδώσει. Γιατί τώρα λένε πράγματα τα οποία αν και έχετε διαβάσει συμβάσεις να μας τις πείτε. Γιατί σας βλέπω πολύ. Να σας πω, βλέπω πολύ σίγουρο. Να σας πω γιατί είμαι πολύ σίγουρος. Ναι. Όχι για τις συμβάσεις. Σας βλέπω πολύ σίγουρο, με βλέπετε πολύ σίγουρο για το εξής. Για το ότι όλα αυτά έχουν καταγγελθεί συγκεκριμένες φορές από τους εργαζόμενους. Δεν τα λέω εγώ. Ξέρετε, κύριε τις καθυστερήσεις και τα γιατί τα έχουν καταγγείλει με το όνομά τους οι εργαζόμενοι. Συμφωνούμε. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε. Και δική μας ευθύνη εδώ που δεν τα ακούγαμε αυτά. Τα θεωρούσαμε συνδικαλιστικά παιχνίδια. Τα θεωρούσατε. Δεν τους βγάζατε τα τρία εξώδικα που έχουν στείλει τον τελευταίο χρόνο. Χρόνο. 21-22. Έχουν στείλει τρία εξώδικα οι εργαζόμενοι. Τρία. Στα οποία τι θέτουν. Δεν θέτουν δικά τους συνδικαλιστικά ζητήματα. Θέτουν τα ζητήματα της ασφάλειας. Και τα λένε όλα αυτά. Για αυτά λοιπόν. Φταίνε οι κυβερνήσεις προηγούμενες που έχουν λέτε ότι είμαι ενημερωμένος για τις συμβάσεις. Εκεί ήταν ακούστε, η πληροφόρηση, λοιπόν, ήταν ανοιχτή για όλους. Επειδή, ναι, αλλά αυτό που δεν λέτε, και γι' αυτό σας λέω γιατί απευθύνεστε σε μένα, τα εξώδικα γίνανε το 21 και το 22. Σωστό, έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι, κλείνει την τετραετία της. Και εγώ να πω ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες και πράγματι στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Μπορεί να τις επικαλείται ένας πρωθυπουργός που στο διάγγελμά του δεν είπε συγγνώμη, κύριε Σπανάκη. Έπρεπε να βγει με μια ανάρτηση στο Facebook 5 μέρες μετά και αφού είδε τη δημόσια κατακραυγή. Και στο τέρμα της θητείας του, με συγχωρείτε να το ολοκληρώσω και πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω. Στο τέρμα της θητείας οποιαδήποτε κυβέρνηση να λέει ότι αναλαμβάνω την ευθύνη και για τους προηγούμενους. Έχει κάνει 4 χρόνια. Μια ολόκληρη θητεία. Στις 9 Απριλίου είχε κανονίσει να κάνει εκλογές. Σε ένα μήνα. Δεν έπρεπε. Εγώ σας λέω ότι είχε βρει ένα μπάχαλο. Που δεν είχε βρει ένα μπάχαλο και θα τα φέρουμε αυτά. Αλλά δεν έπρεπε να τα έχει διορθώσει όλα αυτά. Μπορεί να δικαιολογείται πίσω στους προηγούμενους. Στους προ-προηγούμενους. Που λέει η κυβέρνηση. Τώρα να κάνω λίγο το συμβόλαιο του διαβόλου. Μιλάει για μείωση προσωπικού στα χρόνια των μνημονίων. Υπήρξε. Η οποία μείωση προσωπικού ήταν κομβική. Για να μην συμφωνούμε. Κύριε Χατζηγιάννη. Συμφωνούμε, κυρία Κάτσου. Απολύτως. Υπήρξε. Τώρα θα πάμε σε ένα πικ-πονγκ ευθυνών. Εγώ θα μιλήσω λίγο. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι αυτές τις ώρες. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Ναι, κάποια στιγμή, κύριε Σπανάκη, να πρέπει να είναι βαρύ το κλίμα, ναι, οι τηλεθεατές μας, τέτοιες λεπτομέρειες, δηλαδή να έχει κυρία σημασία αν έχει ολοκληρωθεί το 70 ή το 80 ή το 90% όχι, αυτή απλά τη στιγμή, όταν έχουν χαθεί. Θα πρέπει όχι, να απαντηθούν απλά, πάμε και στην κυρία Κεφαλή μου. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε αυτά. Γιατί βλέπουμε ότι κανένα κόμμα όμως δεν έχει θωρακίσει το θέμα του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα για τα προβλήματα. Φαίνεται ότι είναι πολλά χρόνια πίσω. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τώρα 2-3-5 χρόνια. Κυρία Κεφαλή, το προνομιακό. Προνομιακή για το ΠΑΣΟΚ εταιρεία ΩΣΕ πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν, επειδή η κουβέντα πρέπει να γίνει
Γιατί με την ασφάλεια πρώτον δεν παίζεις. Το ανθρώπινο λάθος υπάρχει, κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά υπάρχει και μια τεχνολογία που μπορεί να ξεπερνάει όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά και δεν δούλεψε. Εκεί, και εκεί είναι η ευθύνη που έχει η κάθε κυβέρνηση να θωρακίσει και να απαντήσει στο τι πρέπει να κάνω για να ξεπεράσω όλα αυτά τα θέματα όταν λέμε ότι είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όταν είναι πρώτον πυλών η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Εγώ θέλω να σας πω ότι η χώρα πέρασε από μερικές κομβικές ημερομηνίες. 2004, Ολυμπιακοί Αγώνες. Είχε έρθει λοιπόν ένα σύστημα το οποίο πληρώσαμε και πάρα πολύ ακριβά, για να μπορέσει ακριβώς να δώσει την τεχνολογική όθηση και τον εξυγχρονισμό που χρειαζόταν αυτός ο φορέας, ο ΣΕ. Αυτό έγινε. Στη συνέχεια πέρασε σε μια... Αγοράστηκε, ακούστε, και το άλλο μισό αγοράστηκε, δεν λειτουργήσε ποτέ. Άρα τι ερώτηση. Έχουμε να λύσουμε πάρα πολλά θέματα σε αυτή την πορεία προς τα πίσω. Ναι. Και επειδή πραγματικά νομίζω όχι κυρίως για να παίξουμε το μουτζούρι, σε ποιον θα βρεθεί ας πούμε να σκάσει η καυτή πατάτα, το θέμα είναι ότι πρέπει να πούμε ορισμένες αλήθειες. Πρώτον, ήταν προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις μας ο ΣΕ, που είναι ένα προσιτό μέσο απολύτως οικολογικό. Όλη η Ευρώπη έχει δαπανήσει εκατομμύρια ευρώ για αυτό. Γιατί δεν ήταν? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί? Γιατί η προτεραιότητά μας ήταν οι οδικοί άξονες, γιατί εκεί ρίξαμε όλα τα χρήματα των υποδομών που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιπλέον θα σας πω το εξής. Τα τελευταία χρόνια, έχοντας περάσει στην δίνη των μνημονίων και των περικοπών, θέλω να ξέρετε, επειδή υπόθηκε από την κυρία Κάντζου, ότι τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, δηλαδή την περίοδο του 9-12, έγιναν 2-3 βασικές κινήσεις. Δηλαδή, εξυγειάνθηκε ο ΣΕ, ο οποίος είχε πάρα πολλά ελλείμματα, μπήκε για πρώτη φορά η ρυθμιστική αρχή για τους σιδηροδρόμους και δεν υπήρξε έλλειψη προσωπικού σε ό,τι αφορά το κομμάτι της κυκλοφορίας και τη ασφάλεια. Επειδή έχω γραφτεί δηλαδή, το ρεπορτάζ από το 98, προσπαθώ να το γίνει. Τα λάθη πάνε πολύ πίσω. Έχετε μην προσπαθεί κανεί να πει ότι πολύ έτσι, μεγάλη από το 98 και μετά οι συμβάσει όλε. Να δούμε λίγο τι έχουμε κάνει. Όμως το σίγουρο είναι, το σίγουρο είναι ότι δεν ήταν προτεραιότητά μας ο σιδηρόδρομος και σας το λέω γιατί προέρχομαι και από έναν νομό. Δεν χαίρεται τώρα που το ακούει κάτι ο νομός δράμας. Τα έργα παραχώρησης. Δεν έχει σιδηρόδρομο λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Έλα, το κύριο Σπανάκης και να μην έπρεπε να πληροφορούν τα τρένα, κύριε Κεφαλίκου. Εγώ έκανα λίγο. Δεν είναι μόνο τα έργα παραχώρησης. Φυσικά. Πιστέψτε με. Ένας ανταγωνιστικός σιδηρόδρομος θα έκανε ζημιά στα διόδια. Αν κοιτάξουμε λίγο τι χρήματα έχουν έρθει από την Κομισιόν, η οποία παρεπιπτόντως μας εγκαλεί, σου λέει ότι το 90% των χρημάτων που δόθηκαν για υποδομές ήταν για τον ΟΣΕ. Ήταν αλλά ας γίνουμε λίγο σοφότεροι, γιατί ξέρετε, μην κλαίμε εκ των υστέρων, εκ των προτέρων πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Γιατί τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι προϋπόθεση ανάπτυξης, είναι το μόνο μέσο που μπορεί να φτάσει παντού σχεδόν στην ώρα του. Και μπορεί να πάρει και είναι ανταγωνιστικά προς άλλες επενδύσεις. Όλοι το έχουμε χρησιμοποιήσει, έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση του. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι το πόρισμα το οποίο θα κάνει αυτή η ειδική επιτροπή θα δοθεί στη δημοσιότητα. Να πείτε όμως ότι είναι εμπειρογνωμόνων, έτσι. Είναι επιστημόνων. Δεν είναι μια κομματική επιτροπή. Θα βγάλει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Εγώ αποφεύγω σκοπίμως να μπαίνω σε λεπτομέρειες λόγω ότι είμαστε σε περίεργες και δύσκολες ώρες. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να δεσμευτώ ως κυβερνητικός βουλευτής είναι ότι θα πέσει πραγματικό φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Mm-hmm. Και δεύτερον. Και περιμένουμε και από τη δικαιοσύνη, κύριε Σπανάκη. Βεβαίως και περιμένουμε από τη δικαιοσύνη. Παράλληλα. Και δεύτερον, θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα σε δύο κατευθύνσεις. Στην πρώτη κατεύθυνση, σε αυτά που δεν έγιναν τόσα χρόνια, και στη δεύτερη κατεύθυνση, να δούμε τις στρεβλώσεις του κράτους και της δημόσιας διοίκησης που καθυστέρησαν διαδικασίες για μία σειρά ετών. Θα πάει σε εκλογές. Θα πάει σε εκλογές. Η δημόσια διοίκηση. Οι εκλογές είναι αρμοδιότητα το πότε θα γίνουν του Πρωθυπουργού. Και νομίζω ότι ο ίδιος
θα αποφασίσει και θα ανακοινώσει. Θα πάνε πιο πίσω τώρα, επειδή είχε ακουστεί πολύ έντονα η 9η Απριλίου. Θα μείνουμε εκεί ή θα πάμε πιο πίσω. Η 9η Απριλίου ήταν και είναι μια ημερομηνία η οποία ακούγεται. Ουδέποτε είπε ο Πρωθυπουργός η 9η Απριλίου. Ουδέποτε. Πάντως ο Πρωθυπουργός δεν ακούγεται. Λέμε όλοι οι άλλοι στους κύκλους και τα λοιπά. Πάντως ο Πρωθυπουργός, όπως είπε και ο εκπρόσωπος, δεν θέλει να ακούγει εκλογές. Εγώ επικαλούμαι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση και όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί, μέλημά τους αυτή τη στιγμή είναι να δούνε και μεταξύ άλλων και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και οι εκλογές αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο θα κοστίσει έχει την κυβέρνηση αυτή η κρίση, κύριε Σπανάκη, πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στεναχωρημένος. Και αυτή η στεναχωρία δεν θα φύγει ούτε τη μέρα των εκλογών, ούτε μετά τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, το θέμα του κόστους είναι κάτι το οποίο μόνο στην κάλπη μπορούμε να το δούμε. Μάλιστα. Κύριε Χατζηγεννάκη, εσείς τι αποτύπωμα πιστεύετε? Σε αυτό συμφωνώ. Είναι τόσο μεγάλη η οργή του κόσμου, είναι τόσο μεγάλη η στενοχώρια και το βαρύ το κλίμα σε όλους μας. Δεν είναι μόνο στον κόσμο τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, που δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει θυμός. Είναι βέβαιο ότι δεν βοηθάει και με αυτά που ανακοινώνει η κυβέρνηση, γιατί πρέπει πραγματικά να γίνει μια διαλεύκανση, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε απέναντι στα θύματα. Και για να γίνει διαλεύκανση, πρέπει, εγώ τι θα έλεγα και δεν έχει τεθεί, έπρεπε ο Πρωθυπουργός να έχει καλέσει όλα τα πολιτικά κόμματα για να πει: παιδιά, ελάτε εδώ, ζούμε μια εθνική τραγωδία, ελάτε να βρούμε τι τότε θα ήταν. Τότε, κύριε Σπανάκη, θα ήταν πράγματι ειλικρινή η συγγνώμη του, πράγματι θα ήθελε μια διαλεύκανση, πράγματι θα ήθελε και όχι με τις απλές συγγνώμες που, λιγότερο από ένα μήνα πριν ο κύριος Καραμαλής. Καλέσαμε να προτείνετε ένα μέλος για την Επιτροπή, δεν απαντήσατε, ενώ το Πασόκ απάντησε. Ο κύριος Καραμαλής πριν από ελάχιστο. Καλά έκανε και παραιτήθηκε προφανώς, αλλά πριν από ελάχιστο ένα μήνα μας κούναγε το δάχτυλο στη Βουλή, στον κύριο Μεϊκόπουλο, τον συνάδελφο, και μας έλεγε μην παίζετε με τις ασφάλειες, με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και φαινόταν ως εγγυητής ασφάλειας. Δυστυχώς, η Ήβρης παίρνει την έμεση. Όλοι γνώριζαν, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, επειδή πραγματικά το συνδυάζουμε τώρα με τις εκλογές. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή για το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, ούτε να σκέφτεται εκλογές, ούτε να σχεδιάζει εκλογές. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε τι γίνεται. Πραγματικά πρέπει να γίνει πάντως στο επόμενο τρίμηνο. Προφανώς θα αποφασιστεί κάποια στιγμή, υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι τις 7 Ιουλίου, εκεί μέσα προφανώς ο Πρωθυπουργός θα πάρει και τις αποφάσεις του. Αλλά από ένα σημείο και μετά θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα ανάθεμα στο σύνολο του πολιτικού κόσμου. Και εμένα, αν κάτι με φοβίζει, είναι αυτές οι γενικεύσεις. Και επειδή το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, ο κόσμος να ψηφίζει με οργή, άρα να μην ψηφίζει, να καταψηφίζει, είναι κάτι νομίζω που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Και η αντισυστημική ψήφος είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει. Δεν μπορείτε να λέτε στο εκλογικό σώμα τι θα κάνει όταν υπάρχει τέτοιο πέθος. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον κοινοβουλευτισμό. Πρόβλημα είναι όταν ενσκύπτουν τέτοιες τραγωδίες. Αλλά δεν μπορείτε από τη μία να έχουμε αυτό και να λέτε, ξέρετε, προσέξτε, μην ψηφίσετε αντισυστημικά. Ή θα φτιάξει το σύστημα, δεν θα επιβάλλει στον άλλον. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προσπαθεί μέσα από τη στάση του, μέσα από τις πρωτοβουλίες του, να δώσει ένα στίγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.